Απεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας. Πρέπει να συνδιαδευόμαστε. Ο καθημερινό μας αγώνας στηρίζεται σε αυτό και στην έμπρακτη προσπάθεια να διαβάζουμε τις ανάγκες και να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζουμε τη διεξαγωγή του φετινού συνεδρίου και είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στην επιτυχία. Με σεβασμό στο Μυροπόδαμο και στους ανθρώπους του, με πίστη στις δυνατότητες αυτής της κοινωνίας, ας αποτελέσει η σημερινή μας συνάντηση ακόμα ένα βήμα δημιουργικού προβληματισμού και διαλόγου αναπτυξιακής προοπτικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο Μυροποτάμου. Σειρά έχει ο χαιρετισμός του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Μαργαριτών, Παντελίδα Λαμπέλα. Καλημέρα σας. Θα σας χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου. Κύριοι Άγιοι Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχοι, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, κύριε εκπρόσωποι από τα σώματα ασφαλείας, από τον κύριο εκπρόσωπο του Ελληνικού Σώματος, σαν εκπρόσωπο των κατοίκων της κοινότητας Μαργαριτών, θέλω να ευχαριστήσω που ήρθατε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας που ο Σύλλογος Μυροποταμιτών αποφάσισε το συνέδριο να γίνει στο χωριό μας. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γαλιάκη και τον κύριο Μανώλη Γαλιάκη για την προσπάθεια που έκανε αυτό. Έχουμε βάλει κάποιους στόχους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Και με τη βοήθεια των αρχών, πιστεύω θα τους εκπληρώσουμε μέχρι τέλος. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δαλαβέλα. Σειρά έχει ο χαιρετισμός του Προέδρου της πολιτιστικής κίνησης Μαργαριτών. Κύριε Υπουργέ, υπενθυμίζω πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ότι τα παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο για την κατάρτιση του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να προσέλθουν στον αντίστοιχο χώρο, ο οποίος είναι στο Δημοτικό Σχολείο. Συνεχίζουμε με τους χαιρετισμούς των επιστήμων. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κύριος Κεφαλογιάννης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συμπαρχιώτες, είναι ιδιαίτερη χαρά προσωπική μου να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας για άλλη μια φορά στο 34ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών. Ένας θεσμός πλέον ο οποίος διαχρονικά έχει αποτελέσει εφαλτήριο προκειμένου να γεννηθούν πολύ χρήσιμες ιδέες που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τόσο της περιοχής όσο και συνολικά της πατρίδας μας, είναι απαραίτητη συνεργασία και της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελεί στην ουσία έναν θεσμό που έφτασε καθημερινότητα με τον πολίτη, των τοπικών φορέων, αλλά τελικά και όλης της κοινωνίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία, αντιλαμβάνεστε ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα θνητά.
Διαβάζουμε το κεντρικό θέμα του συνεδρίου τα σχετικά πληροφορία του Ιλιοποτάμου. Και πράγματι αυτά είναι πολλά. Όπως πολύ σωστά έχουν αναφέρει οι διοργανωτές, είναι ο πολιτισμός, είναι η διατροφή, είναι το περιβάλλον. Αλλά επειδή πιστεύω ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει κυρίως να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι προβληματισμοί τουλάχιστον για τη σημερινή κατάσταση συνολικά. Αν αναδείξει κανείς στο παρελθόν, θα δει ότι παλιότερα η επαρχία μας, πληθυσμιακά για παράδειγμα, ήταν σχεδόν εισάξια με την αντίστοιχη επαρχία του Ρεθύμνου. Η εύκολη απάντηση είναι στη φιλία ότι πολλοί μετακινηθήκαν στο Ρέθυμνο. Πέρα όμως της εύκολης απάντησης, πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή, αν θέλετε, την διαρροή του πληθυσμού προς άλλες κατευθύνσεις. Πρέπει να δούμε τους παράγοντες που πολλοί από τους νέους μας σήμερα δεν μένουν στα χωριά μας. Και αν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε για αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου, νομίζω ότι αυτοί οι προβληματισμοί θα πρέπει να τεθούν και να αποτελέσουν συζήτηση και αυτού του συνεδρίου, προκειμένου όλοι μαζί να αναζητήσουν συγκεκριμένες λύσεις. Παίρνω σαν αφορμή και το δεύτερο κύκλο του σημερινού συνεδρίου, που αφορά την συμβολή των πολιτιστικών συλλόγων. Και πράγματι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο, προκειμένου πολλές από αυτές τις αιτίες να τις αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς, βλέπουμε, και εγώ θα αναφερθώ σε κάποια αρνητικά, ότι ενώ για χρόνια όλοι λέγαμε για την κριτική διατροφή, σήμερα, δυστυχώς, η Κρήτη, τα παιδιά μας, είναι από τα πλέον παχύσακα σε όλη την Ελλάδα και από τα πλέον παχύσακα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να μας προβληματίσει επίσης η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ στην επαρχία μας και όχι μόνο. Και αυτό πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί μέσα από τον διάλογο, μέσα από ιδέες, κυρίως μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους και από τα πρότυπα τα οποία περνάμε. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διάφορα πανηγύρια. Νομίζω οι παλιότεροι από εσάς θυμάστε ότι τα πανηγύρια πριν από 20 και 30 χρόνια είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχουν τώρα. Ήταν πράγματι χωρίς πολιτισμού, ήταν ένας παράγοντας όπου συναντιόντουσαν οι ανθρώποι και μπορούσαν και κουβεντούσαν. Δυστυχώς πλέον έχει γίνει ένας θεσμός όπου υπάρχει υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, πολλές φορές καταλήγουμε σε φασαρίες και δυστυχώς δεν έχουν το χαρακτήρα τον οποίο θα έπρεπε να έχουν. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα προβληματισμού, γιατί αν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε για αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου, δεν είναι μόνο τα έργα, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία γίνονται οι παρεμβάσεις, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Και αν οι άνθρωποι δεν αλλάξουν οι νοοτροπίες, τότε τα έργα από μόνα τους δεν μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στον τόπο. Βεβαίως, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τριτογενής τομέας, δηλαδή η κτηνοτροφία και η γεωργία μας, και βεβαίως οι υπηρεσίες και ο τουρισμός, γιατί πλέον στην σύγχρονη εποχή και με ανοιχτούς ορίζοντες και προς το ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε αυτούς τους τομείς. Αλλά ακόμα και εκεί, τρώω το αθέλητο κόδωνα, διότι έχουν γίνει υπερβολές. Αναφέρομαι κυρίως στον πρωτογενή τομέα, έχουν γίνει υπερβολές στο τελευταίο διάστημα και αν δεν τις αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς θα τις βγούμε μπροστά μας. Με αυτές τις σκέψεις, εγώ αναμένω πράγματι να ακολουθήσει ένας γόνιμος διάλογος τις επόμενες ώρες, ένας διάλογος που θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα είναι χρήσιμες και για εμάς ως κεντρική κυβέρνηση, αλλά όπως είπα προηγουμένως και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις σε χρόνια προβλήματα του τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Σειρά στους χαιρετισμούς των επισήμων έχει ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, τέος Υπουργός Υγείας και βουλευτής Ρεθύμνης. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους των Μεγαλετών για τη φιλοξενία. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας και θεωρώ ότι πραγματικά η τοπική κοινωνία, οι φορείς, η εκκλησία, η αυτοδιοίκηση, οι πάντες στηρίζουν αυτό τον πολύ μακρόχρονο όντως θεσμό των αναπτυξιακών συνεδρίων, που θεωρώ ότι όντως έχει μία σημαντική συμβολή στο να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες που να παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τις ανάγκες τις σύγχρονες των ανθρώπων και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Αυτό είναι ένα διαρκές αίτημα
και συμβάλλει στο να γίνονται και οι σωστές πολιτικές επιλογές από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Νομίζω ότι το σημερινό συνέδριο γίνεται σε σχέση με προηγούμενες χρονιές σε ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον και σε ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο για τη χώρα μας. Για πρώτη φορά η χώρα μετά από πολλά χρόνια μιας μεγάλης περιπέτειας, της περιπέτειας της κρίσης, των μνημονίων, των μέτρων λιτότητας που επηρέασαν δραματικά τη ζωή των ανθρώπων, που φτωχοποίησαν ένα κομμάτι της κοινωνίας, για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε με άλλους όρους, έχοντας βγει οριστικά και αμετάκλητα από αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία και έχοντας τη δυνατότητα σε στέρεες βάσεις να κάνουμε ένα σοβαρό σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο. Και κυρίως έχοντας βγει από την μεγάλη και οδυνηρή περιπέτεια της κρίσης με την κοινωνία λαβωμένη αλλά όρθια. Και νομίζω ότι στο να διατηρηθεί η κοινωνία όρθια συνέβαλαν πάρα πολλοί παράγοντες, συνέβαλε και η τοπική αυτοδιοίκηση με την κοινωνική πολιτική των Δήμων και των Περιφερειών, συνέβαλε η Εκκλησία με τα συσίτια και με τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, συνέβαλε και η Πολιτεία βεβαίως με μέτρα τα οποία πήρε για την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων φτωχοποίησης και μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε σιγά σιγά να επουλώνουμε τις πηγές της προηγούμενης περίοδου και να σχεδιάζουμε με πιο ρεαλιστικό και βιώσιμο τρόπο το μέλλον. Όμως, εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουν, κατά την άποψή μου, ορισμένες διαχρονικές στρεβλώσεις και παθογένειες. Και κυρίως να συμφωνήσουμε ότι βεβαίως αυτό που προέχει είναι να αυξηθεί η πίτα, να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει επιπλέον εισόδημα, να υπάρξει ευημερία, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι χρειάζεται με σοβαρό τρόπο να συζητήσουμε πώς αυτό το εισόδημα και αυτά τα ωφέλη της ανάπτυξης θα μοιραστούν με δικαιότερο τρόπο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα των ανισοτήτων και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διάχυση του κοινωνικού ωφέλους, ότι θα μπορούν από την νέα περίοδο να προσδοκούν ότι θα βελτιωθεί η θέση τους, η καθημερινότητά τους, όλα τα κοινωνικά στρώματα και ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και οι άνθρωποι του επιχειρήν και οι άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι τα επιθυμητά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκά κονδύλια και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος, που έχει στηρίξει με πολύ σημαντικό τρόπο την αυτοδιοίκηση, και άλλα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις στο επίπεδο του κοινωνικού κράτους, όπως αυτές που αναφέρθηκε προηγουμένως ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κ. Κυρίνης, για μια δομή γεριατρικής φροντίδας στην περιοχή. Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε νέες ανάγκες. Και η κρίση, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συμπολίτες, έχει γεννήσει καινούριες ανάγκες. Ανάγκες προστασίας ανθρώπων αδύναμων οικονομικά, ανάγκες προστασίας μοναχικών ανθρώπων, γιατί έχει αλλάξει σήμερα το τοπίο και στα χωριό και στην πόλη και η οικογένεια έχει τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Υπάρχουν λοιπόν καινούργιες ανάγκες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μακροχρόνια άνεργοι, υπάρχουν τα προβλήματα και οι παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής που πρέπει και αυτές να ενταχθούν στο σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν νέα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και επιτρέψτε μου να πω, ειδικά για τον τόπο μας, υπάρχουν και ορισμένες παθογένειες που πρέπει με ειλικρίνεια να συζητήσουμε και να βρούμε έναν τρόπο συλλογικό να αρχίσουμε σιγά σιγά να τις περιορίζουμε. Και εννοώ τις παθογένειες του τοπικισμού, του παραγωγισμού, των πελατειακών σχέσεων, του γενικευμένου κλίματος ανομίας και παραβατικότητας,
κοινωνικών προβλημάτων που έχουν επιπολάζουν στην περιοχή μας, και δεν εννοώ μόνο τον Μηλοπόταμο, εννοώ όλο το Ρέθυνο και ίσως και όλη την Κρήτη, που έχουν σχέση με την παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοχρησία, μη σωστή οδική συμπεριφορά, υπερκατανάλωση αλκοόλου, όπως είπε προηγουμένως ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, επαφή με ψυχοτρόπες ουσίες, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα, σχολική διαρροή, σοβαρά κοινωνικά προβλήματα τα οποία οφείλουμε να τα εντάξουμε σε αυτό το σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό, να εντάξουμε τις υπηρεσίες τις κοινωνικές της περιοχής και τις υπηρεσίες υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΟΗΕ λένε ότι δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να είναι ισχυρή η παρέμβαση στον τομέα της υγείας, χωρίς να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην αντιμετώπιση των μειζών, παραγόντων κινδύνων κλπ. Αυτά λοιπόν είναι ένα ψήγματα ενός πλαισίου το οποίο μπορούμε σιγά σιγά να συζητήσουμε. Έχει συζητηθεί και στα αναπτυξιακά συνέδρια τα περιφερειακά. Νομίζω ότι τα τοπικά αναπτυξιακά συνέδρια συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός παζλ καινούργιου αναπτυξιακού με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο και καλή δύναμη σε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για τον χαιρετισμό. Σειρά έχει ο Δήμαρχος των Ανογείων, κύριος Μανώλης Καλέργης. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Θα μιλήσουμε και για την ανάπτυξη και για τα ζητήματα που βάζει το συνέστημα σε λίγο. Εγώ να σας καλωσορίζω, να ευχαριστώ για τη φιλοξενία τους Μαραρτιανούς και όλους που είμαστε εδώ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε για το σύντομο χαιρετισμό. Εκ μέρους του Δημάρχου Εθήμης, κυρίου Μαρινάκη, το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κύριος Μήνος Ελεφαντινός. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Γεια σας και από εμάς. Μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου Εθήμης. Μετά από πάρα πολύ καιρό κατάφερε να βρει μερικές μέρες για να αναπαυθεί πριν ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι άνθρωποι να βρίσκονται. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για φορείς, για ανταλλαγή των προβληματισμών, η ανταλλαγή εμπειριών και η ανταλλαγή, πάνω απ' όλα, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, εξασφαλίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Όταν λοιπόν αυτά τα συμπεράσματα έχουν βγει μέσα από τέτοιες διαδικασίες, συνεδρίων, ανθρώπων που έχουν συνδιαλλαγή μεταξύ τους όσον αφορά τις ιδέες και τις προτεραιότητές τους. Όταν όλα αυτά συμβούν, τα συμπεράσματα που θα βγουν είναι τέτοια που μας κάνουν σίγουρα πάντα πιο αισιόδοξους στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πάρα πολλά σοβαρά, τα πολύ σοβαρά προβλήματα του καιρού μας. Τα προβλήματα που έρχονται για εν συντομία μπορώ να πω είναι πάνω απ' όλα το περιβάλλον και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτό, η προστασία του περιβάλλοντος, η καιρική αλλαγή, η συνέργεια, η συνεργασία είναι ο θεμέλιος λίθος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πάνω απ' όλα όμως, πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημα, το τόνισε και ο κύριος Κεφαλογιάννης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους, να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις, συνθήκες ανάπτυξης, υγιούς ανάπτυξης, ούτως ώστε να μπορέσει ο κάθε νέος να μείνει στην περιοχή του, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη, το πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Μηλοποτάμου, είναι οι άνθρωποι του. Άρα λοιπόν, κύριο μέλημα είναι αυτό, η δημιουργία αυτών των συνθήκων. Και με αυτές τις σύντομες σκέψεις, εύχομαι από μέρους του Δήμου Ρεθύμνης καλή επιτυχία στο συνέδριο και η εξαγωγή συμπερασμάτων να μας οδηγήσουν σε καλύτερες πρακτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Πανκρητίου Ενώσεως, κύριος Μαρινάκης, τον οποίο παρακαλούμε να έρθει στο βήμα.
Ταυτόχρονα καλωσορίζουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυροποτάμου, ο οποίος τιμάμε την παρουσία και την ευλογία του προφανώς στις εργασίες αυτού του σπουδαίου συνεδρίου. Κύριε Μαρινάκη, έχετε το λόγο. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Παγκριτίου Ενώσεως χαιρετίζω και εγώ το σημερινό 34ο συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοθεταμιδών. Τα συνέδρια αυτά στόχο έχουν να αναδείξουν και να προωθήσουν τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της επαρχίας. Ας μην ξεχνούμε και το πολιτιστικό μέρος των συνεδρίων, όπως υπόθηκε προηγουμένως, γιατί εμείς σαν πολιτιστικοί φορείς υπηρετούμε τον πολιτισμό και την παράδοσή μας και ό,τι έχει σχέση με αυτές τις διαδικασίες. Εκτός όμως από αυτό, το συνέδριο είναι και μια ευκαιρία συνάντησης, ανταμώματος, ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κατοίκων του Μελοποτάμου και των αποδήμων και των φίλων. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, συγχαίρω τους διοργανωτές που επί πολλά χρόνια το διοργανώνουν και ήθελα να επισημάνω εδώ αυτό που είχα πει πριν από 2 χρόνια, ότι έχω παρακολουθήσει όλα τα συνέδρια και ο Σεβασμιότατος επεσήμανε ότι καλό θα είναι να μην γράφουν το νούμερο γιατί αυτό κάνει άλλους συνειρμούς. Αλλά όπως και να κάνουμε, εμείς τα ζούμε αυτά τα χρόνια. Καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου και καλή προώθηση των συμπερασμάτων του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Παγκριτή Ενώσεως. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να καλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης, κύριο Ευγένιο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό αγάπης και ευλογίας. Με πολύ χαρά σας περιμέναμε να ευλογήσετε τις εργασίες του συνεδρίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Τι μπράβο, δεν θέλει και πολύ. Άμα είσαι το μανούσο να σε κρατά, δεν χρειάζεται. Συμβολικό ήταν αυτό που έκανα. Για το κάθε βήμα προς την ανάπτυξη της οποίας λέξεις. Το πρώτο συνθετικό δεν είναι το «ανά», όπως ίσως κάποιοι φιλόλογοι θα σπεύσουν να πούν, αλλά είναι το «άνω». Χρειάζεται κάποιοι να σπρώχνουν και κάποιοι να θέλουν να ανεβούν. Αυτό έγινε και με μένα. Ήθελα να ανεβώ και έπρεπε και κάποιος να συνδράμει. Ωραία λέξη, η λέξη συνδράμει. Και στην Κρήτη οι παλιοί μας τη λέγανε συνδρέμω, συνδράμω, συνδρομή. Σήμερα εδώ συνέδριο δεν έχει σημασία τι νούμερο έχει μπροστά. Σημασία έχει ότι έχει μπροστά αυτά τα 3 γράμματα, αυτή τη λέξη, το ΣΥΝ. Και όπου μπαίνει στον Έλληνα λόγο
και σε κάθε μας κίνηση τελικά η λέξη συν φεύγουν τα όποια πλην. Όταν όλοι μας, όπου διακονεί ο καθένας, είτε στην πολιτική, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην εκκλησία, είμαστε συνεχώς στα μη και στα δεν, τότε τελικά μένει ένα μεγάλο μηδέν. Όταν βάζουμε προτεραιότητα στη ζωή μας το συν, όπως ένα συνέδριο, αυτό που τελικά θα μείνει, θα είναι ένα θετικό πρόσημο. Το συν είναι μπροστά στην συνάντηση. Το συν είναι μπροστά στη συνεπαρσά. Το συν είναι μπροστά σε ό,τι όμορφο έφτιαξε ο λαός μας, που πάντα στο παρελθόν, στο παρόν και όπως το είπα και πριν από μερικές μέρες στα Νόγια, εγγενιάζοντας τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, δεν έχουμε ανάγκη εισαγωγής πολιτιστικών προτύπων που μας έρχονται τελευταία πολύ και ανεξέλεγκτα. Γιατί αυτός ο τόπος έκανε πάντα εξαγωγή πολιτισμικών προτύπων. Εξαγωγή που βοήθησαν ένα κόσμο ολόκληρο. Και το λέω αυτό με την αφορμή που έφερα μαζί μου ένα καλό αδελφό δικό μας παιδί, Κρήτα, τον Παΐσιο, από το μοχό της Παιδιάδας, που τώρα είναι δεσπότης εδώ και λίγους μήνες στην καρδιά της Ευρώπης και σε ένα τόπο που μέχρι τώρα δεν είχε δεσπότη. Στη Βουδαπέστη, παρακαλώ. Πριν από λίγες εβδομάδες, κάτι μήνες ίσως, η μητέρα μας Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έκρινε ότι σε αυτήν την ευαίσθητη χώρα που πέρασε πολλά έπρεπε να τοποθετηθεί ένας επίσκοπος. Και βρήκαμε στο πρόσωπο του Παϊσίου τον καλύτερο άνθρωπο που θα μπορούσε να συνδράμει το έργο του άλλου κριτικού επισκόπου, στον οποίο ανήκει η χώρα της Ουγγαρίας εκκλησιαστικά, στον Αρσένιο που είναι στη Βιέννη, που κατάγεται και εκείνος από τη Γέργερη. Δικό μας άνθρωπος, δικό μας παιδί. Η ελιά της Εκκλησίας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, αυτή η καλλιέλεος, έκαμε κλαδιά που έφτασαν μέχρι εκεί, όπως και πριν, μέχρι τη Γερμανία, μέχρι την Αυστραλία με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό που μας έφυγε, αλλά και τα εξακτηνώνει όπου γης. Αυτοί είμαστε εδώ στη Κρήτη και κάνουμε πολλά όταν οι πολλοί γινόμαστε ένα. Να κάνουμε δε θάλασσα όταν είναι καθένας και απάνω του. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο παρά το κοινότυπο που λέω κάθε φορά. Δεν ξέρω τελικά τι δίδουν αυτά τα συνέδρια από πλευράς όσων έχουν βάλει ως στόχο οι διοργανωτές τους. Και μόνο που βρισκόμαστε κάτω από ένα δέντρο σαν γι' αυτό και δεχόμαστε τη στοργή της κριτικής γης και αναπνέουμε μαζί αυτόν τον αέρα και μας χαϊδεύει τα πρόσωπα για λίγο αυτός ο ήλιος και κοιτάμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου και αποφασίζει ο ένας να κρατάει το χέρι του άλλου, όχι στα εύκολα και τα απλά και τα ευτυχή, αλλά προπάντων στα δύσκολα. Τότε τίποτα δεν φοβόμαστε. Τούτος ο τόπος πέρασε πολλά. Ενετοκρατίες, πιο μπροστά αραβοκρατίες, έπειτα τουρκοκρατίες, γερμανικές κατοχές και τίποτα δεν έπαθε. Κράτησε
γιατί κρατήθηκε. Ας ψάξουμε από πού κρατήθηκε, ας μην το παραθεωρούμε και ας το προβάλλουμε ως πρότυπο αληθινής ζωής, παρούσης και μελούσης σε εμάς τους ίδιους, στα παιδιά μας που θα αφήσουμε όλοι μας κάποια μέρα τη σκυτάλη και σε αυτούς που από όλο τον κόσμο έρχονται κοντά μας, όχι μόνο για τον ήλιο και για τη θάλασσά μας, αλλά για να δουν αυτό που είμαστε, αν είμαστε, για να πάρουν αυτό που κρατάμε, αν το κρατάμε, για να ζήσουν για λίγο αυτό που ζούμε εμείς διαρκώς και δεν ξέρω πόσο όλοι μας το εκτιμούμε. Αυτό το συν που βάζουμε μπροστά σε κάθε μας κίνηση, σε κάθε μας πράξη και είναι τελικά ο αληθινός πολιτισμός μας. Χαίρετε, σύντροφοι. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Συνάμαδε για την παρουσία του έτερου αδελφού σας Μητροπολίτου Βουδαπέστης, για τον πάντοτε πατρικό και ευλογημένο σας λόγο. Ολοκληρώνοντας την ενότητα των χαιρετισμών, διευκρινίζουμε εκ μέρους του Προεδρείου ότι αναμένουμε την άφιξη του κυρίου Περιφερειάρχη, ωστόσο έχουμε ένα μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχου κυρίας Μαρίας Λιονή, το οποίο θέλω να το ακούσετε για λίγα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στις εργασίες πριν από του Τετάρτου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μελοποταμιτών. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Αυγούστου στις Μαργαρίτες. Λυπάμαι ιδιαίτερα, καθώς λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού μου δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στην τιμητική σας πρόσκληση. Εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, θα ήθελα από την πλευρά μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη διενέργεια αυτού του συνεδρίου, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Μελοποτάμου και την ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν τον ντόπιο πληθυσμό στη μάχη της καθημερινότητας. Μέσα από το διάλογο κοινωνίας, πολιτείας και αυτοδιοίκησης διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα από την υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση να διαπιστωθούν ελλείμματα, να καταγραφούν ανάγκες, να δρομολογηθούν δράσεις και έργα που είναι απαραίτητα και τα οποία για να υλοποιηθούν χρειάζονται συνεργασία, συνέργεια, καλό σχεδιασμό και φυσικά χρηματοδοτήσεις. Φυσικά είναι σημαντικό να ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και πώς θα κινηθούμε για να το κάνουμε πράξη. Εύχομαι καλή επιτυχία στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές, μαθήτριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα καθαρότερα χωριά της επαρχίας. Με εκτίμηση, Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης. Ολοκληρώσαμε την ενότητα των χαιρετισμών και περνάμε στην επόμενη ενότητα που έχει ένα γενικότερο τίτλο «Τιμητικές βραβεύσεις». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως έχει καταρτήσει η Πανελλήνια Ένωση, απονέμονται κατά σειρά τρεις τιμητικές διακρίσεις, βράβευσης. Επιτρέψτε μου να τις διαβάσω γενικά και μετά περνάμε σε μία-μία από αυτές όπως συνηθίζεται στα συνέδρια. Η πρώτη είναι στον πρώτο πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοποταμιτών, κύριο Γεώργιο Μιχαήλης Κουλά. Η δεύτερη βράβευση στο δάσκαλο και στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αξού Βενίου για τις διακρίσεις που πέτυχαν του διαγωνισμού ρομποτικής, της Κοσμοτέ κλπ. Και η τρίτη βράβευση στην οικογένεια του Εγνήσου Γεωργίου Δινάκη, ειδικού γραμματέα Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοποταμιτών. Περνάμε στην πρώτη βράβευση. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο. Πριν προχωρήσουμε στη βράβευση του πρώτου προέδρου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης Μελοποταμιτών, Γιώργου Σκουλά, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Σήμερα, στο 34ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μελοποταμιτών, τιμούμε τον πρώτο εκλεγμένο πρόεδρο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοποταμιτών, τον Ανογιανό Γιώργο Μιχαήλ Σκουλά, γιο του αείμνηστου Μιχάλη Σκουλά, ο οποίος εκλέχθηκε 4 φορές βουλευτής στο νομό Ρεθύμνης. Τις περισσότερες φορές από αυτές είχε κατέβει ανεξάρτητος. Τιμάται για την πρωταρχική συμβολή του στην ίδρυση του συλλόγου μας,
ένας σπουδαίος και άξιος άνδρας της επαρχίας μας, ο οποίος πρωτοστάτησε στη δημιουργία του συλλόγου μας με γνώμονα την αγάπη για τον τόπο του, αλλά πάνω απ' όλα την επιθυμία, ο σύλλογος αυτός να αποτελέσει τη συγκολητική ουσία των όπου γης Μυλοποταμιτών. Ο Γιώργος Πουλάς, μαζί με μια πατούλια Μυλοποταμίτες, συγκεντρώθηκαν στις 10 Ιουνίου 1982 και ίδρυσαν την πολιτιστική κίνηση Μυλοποταμιτών. Ήταν μια κίνηση που ξεκίνησαν τότε για να βγάλουν την επαρχία μας από τη δεινή θέση την οποία είχε περιέλθει λόγω των ζωοκλοπών, της εγκληματικότητας, των άσκοπων πυροβολισμών κατά τους οποίους θρυνούσαμε θύματα κλπ. Έβγαλα λοιπόν την παρακάτω προκήρυξη στις 23 Ιουνίου 1982, η οποία εστάλει σε όλα τα μυλοποταμίδικα καφενεία της Αττικής και της επαρχίας Μυλοποτάμου, η οποία ανέφερε. Συνεπαρχιώτες, η επαρχία μας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η ιστορικότερη της Κρήτης. Όμως, η πιο παντέρμη περιοχή που έχει ανάγκη το όλων μας για να γίνει όπως της αξίζει, όπως της ταιριάζει. Γι' αυτό σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε μια πατούλια Μυλοποταμίτες να διαβούμε έναν δρόμο που πιστεύαμε ότι θα συγκινήσει για το καλό όλων μας και αυτών που ζουν εκεί και αυτών που ζουν εδώ. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι συνηθισμένη, αλλά είναι μια κίνηση που φιλοδοξεί να ζωντανεύσει και να πρεπίσει την επαρχία από τις διάφορες κακές καταβολές, οι οποίες δεν τιμούν το παραδοσιακό κρητικό και λεβέντικο στοιχείο της περιοχής μας, αλλά και να συμβάλλει στο να λυθούν καυτά προβλήματα που την απασχολούν σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα. Την Κυριακή 6 Μαρτίου 1983 συνήλθε το πρώτο ερετό διοικητικό συμβούλιο και τον εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο της πολιτιστικής κίνησης Μυλοποταμιτών. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να δραστηριοποιείται, διευρύνοντας τους ορίζοντες της σε πολιτιστικό, ανθρωπιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Η δράση βέβαια του εκλεκτού συντοπίτη μας είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν, αφού ως διδάκτορ πολιτικών και οικονομικών επιστημών διετέλεσε πρόξενο στη Ρώμη μέχρι την καθαίρεση του από τη Χούντα. Στη συνέχεια σύστησε στο Αγιασμάτσι την πρώτη αντισαρχική ομάδα κατά της Χούντας. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στα Λατομεία της Ελλάδος, περίοδο 1975-1981. Το 1981 μέχρι το 1989 διετέλεσε διοικητής της Εταιρεία Ανάπτυξης Αγίας, Ethanal. Την περίοδο αυτή ιδρύθηκαν οι ιχθυόσχαλες σε όλη την Ελλάδα με την ένταξή τους στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα γνωστά ΜΟΠ. Το 1993 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής στο Ευγενή Ιδιοθεραπευτήριο μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Σε ό,τι έκανε, είχε ως κίνητρο την ανθρώπινη ανάγκη για προσφορά, η οποία μετουσιωνόταν σε δράση με ωφέλιμα και θετικά αποτελέσματα σε όποιο χώρο βρισκόταν και όποιο πόστο και αν υπηρετούσε. Άλλωστε, όταν η προσφορά γίνεται τρόπο ζωής, τα ωφέλη που προσκομίζει ο άνθρωπος είναι πολλαπλάσια της προσφοράς που ο ίδιος παρέχει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Και ακολουθεί η προγραμματισμένη βράβευση. Ο βραβευόμενος, είπαμε, ιδρυτικό μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Μυλοποταμιτών, Γεώργιος Μιχαήλ Σπουλάς. Ο κύριος Γιώργος Σπουλάς. Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η διαδικασία της πρώτης βράβευσης, να πούμε για τα παιδιά
της Αξού και του Δενίου συγχαρητήρια για ό,τι έχουν καταφέρει και αυτό που έχουν καταφέρει δεν θα το είχαν κατορθώσει χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου τους, ενός εμπνευσμένου εκπαιδευτικού που αν είχε τέτοιους η επαρχία μας, η περιοχή του Λοποτάμου, πιστεύω ότι το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης θα ήταν ακόμα πιο σημαντικό και θα είχαμε πολύ περισσότερα παιδιά, πολλά περισσότερα, τα οποία θα συνέχιζαν και στην δεύτερη βάθμια και ενδεχομένως και στην τρίτο βάθμια. Να δώσουμε συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, καθώς επίσης και στον δάσκαλό του, τον Ηρακλή Κατσάρη, έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και δεν κατάγεται από την περιοχή μας, δουλεύει με τόσο πάθος και αγάπη με τα παιδιά σε θέματα ενέργειας και ουσιαστικής γνώσης, που είναι ζηλευτό ακόμα και από εκπαιδευτικούς των πόλεων. Συγχαρητήρια λοιπόν. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί είχα την τύχη να δω τα παιδιά με πόση χαρά και με πόσο πάθος προσπαθούσαν να αναδείξουν την ιδέα τους στον διαγωνισμό της Κοσμοτέ στο Γαλάτσι. Να τους δώσω συγχαρητήρια γιατί ήταν εντυπωσιακή και η παρουσία τους με τα φινεύματα και τις μπλούζες τους και νομίζω ότι έκαναν τη διαφορά. Μπράβο σας. Στην απονομή του βραβείου θα κάνει ο κύριος Παρασύρης, αντιπεριφερειάρχης παιδείας. Περνάμε κατά σειρά και για λόγους χρονικούς στην τρίτη τιμητική βράβευση στην οικογένεια του Αΐμνης του Γεωργίου Δινάκη, ειδικού γραμματέα της Παραγίνειας Ένωσης Μιλοποταμιτών. Αγαπητοί σύνεδροι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών στο Διοικητικό, την κοινότητα Μαργαριτών, εκπροσωπούσε για αρκετά χρόνια ο Μαργαριτσανός Γιώργος Δενδυνάκης. Καθίσε τη θέση του Ειδικού Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο, θέση την οποία υπηρέτησε με υπευθυνότητα και συνέπεια. Επίσης, συμμετείχε και στη συναρχή επιτροπή της εφημερίδας μας, Μιλοποταμίτικα Νέα. Ήταν ένας από αυτούς που αγωνιζόταν προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα του σωματείου, μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα πολιτιστικό σωματείο. Και τούτο διότι πίστευε και αυτός ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικότερα πράγματα, αφού αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Η τιμητική πλακέτα που αποδίδουμε σήμερα στην οικογένειά του είναι για μας ένας ελάχιστος φόρος τιμής στην πολυσήμαντη συμβολή του στο σύλλογό μας. Η τιμητική πλακέτα θα παραλάβει ο αδερφός του Εμμανουήλ Δινάκης, την οποία θα αποδώσει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μαργαριτών Παντελής Τελαπέλα. Να σημειώσουμε επίσης ότι η οικογένεια του Γιώργου Δινάκη έδισε το ποσό των 200 ευρώ για τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας, Μιλοποταμίτικα Νέα. Ευχαριστούμε πολύ. Προτού προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα που είναι η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της επαρχίας Μιλοποτάμου, θα κάνουμε μια υπενθύμηση για όσους βρίσκονται ή θα προσέλθουν έχοντας την ιδιότητα του Προέδρου Πολιτιστικού Σωματείου ή άλλης συναφούς ενώσεως, θα είναι καλό και πρέπει να το δηλώσουν στην γραμματεία του συνεδρίου για λόγους οπωσδήποτε της δυνατής τους και λόγου εκπροσώπησης στο συνέδριο. Η ενότητα λοιπόν που ακολουθεί είναι ενδιαφέρουσα και οπωσδήποτε κάθε χρόνο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το συνέδριο των Μιλοποταμιτών, είναι τα βραβεία που απονέμονται στα πλέον καθαρά χωριά της επαρχίας Μιλοποτάμου, όπως έκρινε η αρμόδια επιτροπή.
Ο διαγωνισμός των καθαρότερων χωριών για την επαρχία μας έχει πλέον θεσμοθετηθεί και έχει ευεργετικές συνέπειες για τα χωριά, επειδή συμβάλλει ουσιαστικά ώστε να προαχθεί και να επιτηθεί κατά μέρος το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο και η απονομή των βραβείων γίνεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών του συνεδρίου. Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 17 χωριά. Τα τρία καθαρότερα που επιλέχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από δειγματοληπτικούς ελέγχους ήταν το χωριό των Κεραμοποιών, οι Μαργαρίτες, το οποίο φιλοξενεί φέτος το συνέδριό μας. Δεύτερο ήταν η Αγιά και τρίτο ο Άγιος Μάμας. Η επιτροπή που τα επιλέγει είναι πενταμελής, απαρτίζεται από τους Αντώνιο Μαρτουλάκη, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Δελφίνου, Ζαχαρένια Νταγιατά, υπάλληλο του Δήμου Ανογείων, Στέλλα Χριστοφοράκη, υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Μιχάλη Χώρο, υπάλληλο του Δήμου Μιλοποτάμου, ο οποίος εκπροσωπεί τη Δημοτική Ενότητα Κουλούπονα, Μαρία Σπαχή, υπάλληλο του Δήμου Μιλοποτάμου, η οποία εκπροσωπεί τη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, και η Μαρία Γιανέρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών. Εκτός από τις δημοτικές πλακέτες, λαμβάνουν και χρηματικό έπαινο. Ο χρηματικός έπαινος επανήλθε στο συνολικό ποσό των 4.500 ευρώ, που λόγω της οικονομικής κρίσης είχε κατέβει στο ποσό των 3.000 ευρώ. Το ποσό αυτό επιχορηγείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, πρόεδρος του οποίου είναι ο Περιφερειάρχης μας Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος με την πολύτιμη βοήθειά του γίνεται σύμμαχος στο έργο μας. Ας προχωρήσουμε τώρα στην απονομή των βραβείων. Ο πρόεδρος της πολιτιστικής κίνησης Μαργαριτών, ο Επιμενίδης Μελαχρινάκης, να παραλάβει το πρώτο βραβείο, η απονομή του οποίου θα γίνει από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Спасибо за внимание.